ότι ο Άγιος Σπυρίδων ούτε καταράστηκε, ούτε ξεσπάθωσε. Πήρε μόνο το κεραμίδι και λέει τούτο εδώ το πράγμα είναι ένα κεραμίδι. Ναι. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και μένει ο πυλός, φεύγει φωτιά και το νερό, φωτιά, νερό και πυλός κάνουν το κεραμίδι. Δεν σε τη φοράει στο κεφάλι του. Ένα σκουφί, δώμε το σκουφί του εδώ από πίσω. Ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο πρέπει να υπάρχει μία σκέπη, μία απόσταση. Γι' αυτό και οι γυναίκες στη Ρωσία μέχρι σήμερα βάζουν το μαντήλι. Και τι φοράει τους ο Άγιος Σπυρίδων, για δέστε το καλά. Ένα κοφινέλο ανάποδα. Η πλέξη του σκούφου θυμίζει κοφινέλο που πιάνουν τα ψάρια, ανάπολο. Και πώς το λέμε το κοφινέλο? Σπυρίδιον. Και από εκεί παίρνει το όνομά του. Γιατί ήταν τόσο γλυκής, τόσο καλοσυνάτος. Του λέγανε τι δεν του είχαν πει προς άψη. Και αντιμετωπίζει πάντα αυτά με πολύ μεγάλη γλυκύτητα. Γιατί με σαγήνευσε, η κυρία Αντωνία λέει ο Σαράντας. Τι είναι η σαγήνη? Το δίχτυ στα αρχαία ελληνικά λέγεται σαγήνη. Με σαγήνευσε θα πει χωρίς να με βιάσει, χωρίς να με ξαναγκάσει. Με έπιασε στα δίχτυα της. Του τέστη χωρίς να με πληγώσει με το αγκίστρι. Και ένα ακόμα καλύτερο μέσο για να μην υποφέρει το ψάρι, γιατί το ψάρι είναι η ονομασία του Χριστού. Ιχθύς, Ιησούς Χριστός, Θεού Υιός Σωτήρ. Ακόμα καλύτερα, πιο ανώδυνος τρόπος είναι το σπυρίδιον, το κοφινέλο. Γιατί μπαίνει το ψάρι μέσα και παραμένει στο περιβάλλον του, στο θαλασσόνερο, και δεν υποφέρει να πάει σκαστός όπως τα δίχτυα όταν τα βγάλουν. Και την καλοσύνη του πως προσέγγισε, με καλοσύνη. Εγώ δεν χρειάζεται να κηρύξω τίποτα, να πιστέψω στον Χριστό και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Χριστός δεν χρειάζεται δικηγόρους. Τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου.